όλα πρωταλίζουν δαιμονισμένα. Μη σταματάτε, παιδιά. Και ο ίδιος θα έχει το βήμα του. Δίπλα του και ο οδηγητής του λόγου. Έθερος αντιπολαμός, Λευτέρης δάσκας από τα Τρίκαλα. Οι φαντάροι τους ακολουθούσαν. Τώρα οι Ιταλοί ρίχανε και χειροβίδες. Εφόρουν λόγοι, πρόσταξε ο Διάκος, και το ελληνικό ατσάρι άστραψε. Έλαμψε και η μορφή του Διάκου. Ναι, αυτή τη στιγμή ονειρευόταν. Αυτός μπροστά και από κοντά οι στρατιώτες του, τα παλικάρια του, με τη λόγη στο όπλο για την Ελλάδα. Πρώτος ρίχθηκε μέσα σε εκρήξη στο Ιταλικό χειροβομβίδιο. Οι φαντάροι χειρίξανε μαζί του και πατήσανε τις Ιταλικές θέσεις. Δεν τις κράτησε ο λαμπός για πολύ. Ένα ολάκερο Ιταλικό τάγμα έκανε επίθεση και αναγκάστηκαν να κατεβούν στα ριζά του βουνού. Εκεί αναστάθηκαν. Να ξανασάνουμε λίγο, κύριε Κολοχαγέ, μουρμούρισε κάποιος. Ούτε στιγμή, αν ξανασάνουν εμεί, θα ξανασάνουν οι Ιταλοί και τότε δεν θα την πάρουν τη ζούτα. Μια τελευταία προσπάθεια, παιδιά, εμπρός για την Ελλάδα. Για μια μεγάλη Ελλάδα, για μια ελεύθερη Ελλάδα, δικά. Ήτανε 12 η ώρα της 1ης Νοέμβρη του 40. Ο Διάκος όρμησε πάλι πρώτος και μια ρηπή τον έριξε νεκρό. Σαν δυτικός ήρωας, νέος, γεμάτος όνειρα, υγεία και ομορφιά, σκοτώθηκε ο Διάκος, μεθυσμένος από τα ιδανικά του. Έπεσε για τη μεγάλη Ελλάδα που οραματίζονται όσοι από εμάς έχουν μέσα τους άντρες και ψυχή. Τη διοίκηση του λόγου ανέλαβε ο έθελος αντιπολεμός Λευτέρης δάσκας, που κι αυτός λίγες ώρες αργότερα μόλις πάτησε στην κορυφογραμμή της Τσούκας. Με συγχωρείτε. Τίποτα άλλο. Θα πέσει μια νεκρός από τα εχθρικά πυρά. Ο Λευτέρης Τσούκας ήταν ο πρώτος Έλληνας έθνος αξιωματικός και ο Λευτέρης και ο Αλέξανδρος Διάκος, ο πρώτος Έλληνας, δωδεκανήσιος και Έλληνας αξιωματικός που έπεσαν στο πεδίο της τιμής. Η αιωνία του συνήθεια. Ευχαριστώ. Για τη δεύτερη θεματική ενότητα με τίτλο «Συνθήκες που ακυρώθηκαν μαζί με τους πόθους των Δωδεκανησίων για ένωση με τη μητέρα Ελλάδα και συνθήκες επίσης που οδήγησαν στην εσωμάτωση». Καλησπέρα και από μένα, σεβασμιότητα, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Περιφερειακέ Συμβούλε, χρησιμότητε, εκλεκτά μέλη τη κοακή κοινωνία, έφερε αξιωματική και ενεργεία, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Εφέδρων Πολεμιστών, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και το ΔΣ και το ΔΣ, εφέρε με αξιωματικό. Αντίθετα. Ναι. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνετε για να αναπτύξω αυτό το θέμα και παράλληλα θέλω να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότητα για την φιλόξενη προσφορά της αίθουσας πνευματικής αισθητικής. Θα ήθελα να δείτε μερικές φωτογραφίες, slides,
από το βιβλίο του «Το κοακό πανόραμα» του Αλέφη Μαρκόγλου, «Η διοικητική διαίρεση των νησιών σε καθημερινά της Τουρκοκρατίας, Ιούνιος 1912, αρχή της Ιταλοκρατίας, ο στρατηγός Αμέλιος Τουρκό», και μετά ο δείκτης του ρολογιού μας και το ημερολόγιο θα δείξει 31 Μαρτίου 1947. Όπου Έλληνας, όπου Δωδεκανήσιος, θα σκεφτήσει από συγκίνηση και χαρά. Μεταφέρω από την πατρίδα την εφημερίδα της Νοτιού Αμερικής τους στίχους του Αναστάση Γιαννάκη. Σαν τι μεγάλο γίνεται, σαν τι τρανό γεννιέται, και ο κόσμος συνταράχθηκε σαν άνε χαλασμός, ανοίξασαν οι εκκλησιές, χτυπούσαν οι καμπάνες, οι πλάσοι όλοι μέθησαν, γελούν οι ουρανοί, χάνουν οι μάνες τα παιδιά και αυτά πάλι τις μάνες. Ο νους τα ανθρώπου σταματά μέσα στην οκλογοή. Βλέπεις το γέρο σαν μωρό τα δάκρυα να σφουγγίζει και να βλογάει το Θεό σαν άλλο Σιμεό. Και τη γριούλα να ρωτά και να σταυροκοπιέται, τη μάνα να γλυκοφυλά το ημίκαπη στον πρόθο και να κοιτάει την κόρη της και να σιγοδακρίζει. Βλέπεις ακόμα τον παπά με θυμιαντά στο χέρι να τρέχει ομπρός αλίγιστος και από κοντά ο λαός, στρώνοντας δάφνες και μυρτιές στις διάβατες στις στράτες για να περάσει η λεπτεριά και να έρθει ο λυτρωμός. Τα σκλάβα το δεκάλισσα του πόνου το καμίνι, του στεναγμού η κατοικιά του δάκρυου η πηγή που χρόνια χαροπάλεψαν, που χρόνια πολεμήσαν σαν αντριωμένα, σαν θεριά, σπάσαν τις αλυσίδες τους, βρήκαν τη λευτεριά. Ο λαϊκός ποιητής, ο Αναστάσης Γιαρινάκης, το 1947, από την Νότια Αμερική, έγραψε λοιπόν στην εφημερίδα Πατρίδα αυτούς τους στίχους πηγαία και αυθόρμητα. Ο τίτλος, 31 Μαρτίου 1947. Αλλά πώς φτάσαμε σε αυτή την ημερομηνία? Θα κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Το 1830 υπογράφεται στο Λονδίνο η σύσταση του ελληνικού κράτους χωρίς τα Δωδεκάνησα, τα οποία έμειναν ακόμα υπό τον τούρκικο ζυγό. Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος κατακτά σιγά το χαμένο έδαφος και προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί μέσα από τα ερείπια του. Γεύεται τις νίκες του 1912-13, αλλά η Δωδεκάνησος εξακολουθεί να είναι τουρκοκρατούμενη και γρήγορα να βρίσκεται κάτω από ένα άλλο απρόσμενο ζυγό, προερχόμενο από τη δύση τους Ιταλούς, που είχαν κηρύξει τον πόλεμο στους Τούρκους. Η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο το 1911 και είναι καθαρά υπεριαλιστική στόχη της Ιταλίας με το βλέμμα στραμμένο προς τη Βόρεια Αφρική. Η Δωδεκάνησος βρίσκεται πάλι στο μάτι του κυκλώνα και έβλεπε και αυτό το γεγονός να σταθεί μοιραίο για τους μισιώνες. Η γεωγραφική θέση του Δωδεκανήσου διευκόλυνε τους Ιταλούς στις αρχιακές του βλέψεις και η κατάληψη των νησιών ήταν απαραίτητη για να εμποδίσουν τις τουρκικές επιχειρήσεις προς την Αφρική. Έχουμε την αρχή της Ιταλικής κατοχής στα Δωδεκάνησα, την πρώτη περίοδο από τον Μάιο του 1912 μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης τον Ιούλιο του 1923. Οι πολεμικές επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν στο Αιγαίο κοντά στα μικρασιατικά παράλια και φυσικά στην τουρκοκρατούμενη Δωδεκάνησο. Ένα-ένα τα νησιά της Δωδεκανήσου περνούσαν στην Ιταλική κατοχή και ανυποψίαστοι οι κάτοικοι των νησιών πανηγύριζαν γιατί έβλεπαν διαφορετικά ένα χριστιανικό έθνος. Το τι θα επακολουθούσε σε σχέση με την αφομοίωση και αλωτρίωση του ελληνικού στοιχείου που επιχειρήθηκε σε εκείνες τις ώρες είναι αλήθεια πως οι νησιώτες δεν θα μπορούσαν να τις διανοηθούν. Συνθήκες λοιπόν που ακυρώθηκαν μαζί με τους πόρους των Δωδεκανησίων για ελεύθερη πατρίδα. 18 Οκτωβρίου 1912, η συνθήκη στο Ουζί της Λοζάνης ανάμεσα στην Ιταλία και την Τουρκία. Η Τουρκία θα έπαιρνε αντάλλαγμα τα Δωδεκάνησα, ενώ θα παρακολούσε τη Λιβύη στην Ιταλία. Μια συνθήκη όμως που δεν κρατήθηκε, γιατί η Ιταλία δεν είχε πρόθεση να παραχωρήσει τα Δωδεκάνησα. Το 1912 ξεσηκώνεται ο λαός και γίνεται το Πανδωδεκανησιακό Συνέδριο στην Πάτμο. Την ΚΟΕ εκπροσώπησε ο Σεβαστός Κογιόπουλος με απόφαση του Μητροπολιτικού Συνεδρίου. Το ένα μετά το άλλο ακολούθησαν απαγορευτικά διατάγματα για τις συγκεντρώσεις και τις όποιες αντιδράσεις που προσπαθούσαν οι κατακτητές να ακυρώσουν και να εμποδίσουν. Τους υποκινητές τους φυλάκισαν και φυσικά δεν αναγνώριζαν πλέον τους αντιπροσώπους των νησιωτών
που είχαν κηρύξει τη Δωδεκάνησο Αυτόνομη Πολιτεία του Αιγαίου. Τα υπομνήματα ψηφίσματα που γνωστοποιούσαν το πρόβλημα ξεπέρασαν τα σύνορα των νησιών και πέτυχαν τη διεθνοποίησή του. Ο ελληνισμός της Αιγύπτου, της Αμερικής, κινητοποιείται και πρωταγωνιστούν υψηλές μορφές όπως ο Ρόδιος Γιάννης Καζούλης, ο Καλίνιος Κέφος Ζευγός, ο Κασχαίωτης Νικόλαος Μαυρής και άλλοι. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκει την Ελλάδα το 1914 στο πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων της Αντάμ, Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, παρόλο που παράσεται από τα εσωτερικά της προβλήματα και τον διχασμό. Η Τουρκία μετακτεί στο πλευρό των αντίπαλων δυνάμεων της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Και έρχεται και το μεγάλο και τραγικό γεγονός. Η Ιταλία κηρύσσει άκυρη τη συνθήκη Ουσί και κρατεί τα Δωδεκάνησα. Ακολουθεί η προβολή του Δωδεκανησιακού ζητήματος από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο Παρίσι, ενώ η αγωνία των Δωδεκανησίων έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της. Οι Ιταλοί προσπαθούν να καταπνίξουν κάθε αντίδραση των κατοίκων των νησιών και καταφεύγουν σε σκληρότερα ακόμη μέτρα. Δεν δίστασαν να παρεμποδίσουν τα δωδεκανησιακά συλλαλητήρια. Η αντίσταση των Δωδεκανησίων έγραψε χρυσές σελίδες στην ελληνική ιστορία. Ολόκληρος ο λαός με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έδειχνε την απέκτειά του στους κατακτητές. Το συνέδριο της Πάτμα, τα ενωτικά ψηφίσματα και άλλα πρέπει να θεωρούνται κορυφαίες πατριωτικές πράξεις. Ακολουθεί άλλη συμφωνία που κι αυτή ακυρώθηκε στη συνέχεια. Ελλάδος-Ιταλίας ανάμεσα στον Ντομάζο Τιτώνη, Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας και στον Ελευθέριο Βενιζέλο, Πρωθυπουργό της Ελλάδος στις 29 Ιουλίου 1919. Είχε υπογραφεί στο Παρίσι, απέβλεπε στην παραχώρηση των νησιών στην Ελλάδα εκτός της Ρόδου. Πρότειναν ένα ιδιόμορφο καθεστώς αυτονομίας για τη Ρόδο υπό την Ιταλική κατοχή. Τα ψηφίσματα και διαμαρτυρίες των Δωδεκανησίων δεν έπαψαν καθόλου για την άδικη κατοχή των νησιών κατά τη διάρκεια αυτών των διεργασιών. Ίσως ένα βιβλίο δεν θα έφτανε για αυτά τα υπομνήματα, για αυτές όλες τις πνευματικές διεργασίες. Είναι όμως χαρακτηριστικό. Πνευματικές πατριωτικές διεργασίες. Είναι όμως χαρακτηριστικό που ενώ οι νησιώτες πανηγύριζαν, οι Ιταλοί έσπευσαν στην ακύρωση πάλι της συμφωνίας των Μάζο Τιτώνη. Ο Κόμι Σφόρτσα, επόμενος υπουργός των εξωτερικών της Ιταλίας, ανακοίνωσε στον Έλληνα πρεσβευτή στη Ρώμη Κορομιλά την απόφασή του ότι η συνθήκη ήταν ασύμφορη στην χώρα του. Η συμφωνία δεν τηρήθηκε ξανά. Έχουμε πάλι προβολή του Δωδεκανησιακού ζητήματος και από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο Παρίσι. Και ακολουθεί μετά η συνθήκη των Σεβρών, 28 Ιουλίου με 10 Αυγούστου 1920. Θεωρήθηκε μεγάλη διπλωματική επιτυχία τότε για την προώθηση της μεγάλης συνθήκης και για την επίτευξη των εθνικών πόθων. Σύμφωνα με τη συνθήκη αυτή, τα νησιά παρεχωρούντος στην Ελλάδα εκτός από τη Ρόδο, για την οποία η συνθήκη προέβλεπε ένα αυτόνομο καθεστώς για μια δεκαπενταετία υπό την κυριαρχία της Ιταλίας. Παρατηρούμε λοιπόν σε αυτές τις συμφωνίες, τις συνθήκες, πως η Ελλάδα δεν μένει έξω από το διπλωματικό παιχνίδι και ενώ με τη συνθήκη των Σεβρών αναπτερωνόταν το ηθικό τους, οι αποτυχίες, είχαμε και αυτά, στο μικρασιωτικό μέτωπο, δυσχέραναν τις διαπραγματευτικές δυνατότητες της Ελλάδας στο κεφάλαιο που αφορούσε τα Δωδεκάνησα. Έχουμε το ενωτικό δημοψήφισμα το 1921 ακολουθεί προς το διοικητή της Δωδεκανήσου Πόντε Ντεμποσδάρη, γενικό διοικητή. Νέες ξανά διαμαρτυρίες και ψηφίσματα ακολουθούν και όπως φαίνεται ακολούθησε και δεύτερο υπόμνημα προς Ντεμποσδάρη. Γίνεται ευρία αναφορά από τον αείμνηστο Γιώργο Κουτσουράδη. Όσοι γνώρισαν την κατοχή στα φύλλα της εφημερίδας του Βήματος της Κόρου. Καταλήγοντας, σχολιάζει για το περιεχόμενο των υπομνημάτων. Γεννάται το ερώτημα, τόσο αφελείς υπήρξαν οι δήμαρχοι των νήσων και τόσο μυρολάτρε οι κάτοικοι αυτών, ώστε να πιστεύουν πως με τις επικλήσεις, τους διθυράμβους και επέμβους θα επιτύχαναν την εθνική αποκατάσταση. Πάμε τον Αύγουστο του 1922, που σήμανε η θλιβερή μέρα της καταστροφής της Μύρνης, ο ξεριζωμός και η φυγή των Ελλήνων από τις μικρασιατικές πανάρχες ελληνικές αυτοκίνητες.
ήταν πια γεγονός. Η Ιταλία βρίσκει ευκαιρία για τη από τη μικρασιατική καταστροφή να ακυρώσει τα συμφωνητέντα με τη συνθήκη των Σευρών. Από τον Νοέμβριο του 1922 είχαν αρχίσει στη Λοζάνη διεθνείς συνδιασκέψεις που κατέληξαν στις 24 Ιουλίου στην υπογραφή της οριστικής απόφασης. Με τη συνθήκη αυτή τα νησιά Ήμβρος και Τέρετος παραχωρήθηκαν στην Τουρκία. 24 Ιουλίου 1923, συνθήκη Λοζάνης. Με τη συνθήκη αυτή στην ουσία επαναλαμβάνεται η συνθήκη των Σευρών με τη διαφορά ότι δεν υπάρχει ελληνοϊταλική συμφωνία αυτή τη φορά. Στις 6 Αυγούστου τα Δωδεκάνησα περνούν στη δεύτερη περίοδο της Ιταλοκρατίας και γίνονται Ιταλική πτήση. Από τις 19 Φεβρουαρίου του 1923 ο κυβερνήτης των νησιών θα είναι ο Μάριο Αντώνιο. Μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, οι κινήσεις και οι αντιδράσεις των Δωδεκανησίων έδειχναν το μέγεθος της πικρίας τους. Στις 24 Ιουλίου του 1923 και με τη συνθήκη αυτή η Τουρκία παραιτήθηκε υπέρ της Ιταλίας και από κάθε δικαίωμα και τίτλου για τα νησιά. Τα 12 νησιά, Αστυπάλια, Ρόδο, Χάλκι, Κάρπαθο, Κάσο, Κύλο, Κάλινο, Λέρο, Πάτμο, Λιψόν, Σύνης και εγώ, καθώς και των κατεχομένων από την Ιταλία νησίδων και του Καστελορίζου συμπεριλαμβανομένου. Τα ιταλοκρατούμενα νησιά περίμεναν σκληρά χρόνια και οι ένδοξοι αγώνες των 12 νησίων εντυπωσίασαν και αυτούς και αυτούς ακόμη τους κατακτητές τους. Στην παιδεία και θρησκεία, προσπάθειες αθλιανισμού. Φαινομενικά διαλύσαν το θεσμό των κοινοτήτων, ενώ υπονόμευαν τους εκπροσώπους τους, εφόσον δεν ήταν φίλοι του Ιταλικού καθεστώτος. Το ίδιο επιχειρήθηκε για τα εκκλησιαστικά πράγματα, αφού επεδίωκαν τη δημιουργία του αυτοκέφαλου και την απόσπαση της Δωδεκανησιακής Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σημαντικός ο ρόλος της Εκκλησίας, ο πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Κο Φιλίμων Φωτόπουλος, με υψηλό αισθημενός πραγματικού θρησκευτικού εθνικού ηγέτη, στάθηκε δίπλα στον υπόδουλο λαό και στα εκκλησιαστικά του καθήκοντα. Και ας πάμε πάλι στις συνθήκες, 4 Ιανουαρίου 1932. Ιταλοτουρκική τώρα συμφωνία στην Άγκυρα καθορίζει τη συνοριακή γραμμή μεταξύ Καστελορίζου και τουρκικών ακτών. Καθορίζεται έτσι η διαγράμμιση των συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αλλά τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο. 28 Οκτωβρίου 1940, η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Ελλάδα. Η κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, 28 Οκτωβρίου 1940, σήμαινε για τους Δωδεκανήσιους μια νέα εποχή και αναπτέρωση των προσδοκιών τους. Οι νίκες των Ελλήνων έδιναν το μήνυμα της αρχής του τέλους της μακραίωνης δουλείας τους. Ο τορπιλισμός όμως του ελληνικού καταδρομικού έλλη, που ήταν αγκυροβολημένος στο λιμάνι της Στήλη, σε μια συμβολική για τη χριστιανοσύνη ημέρα της 15ης Αυγούστου, ημέρα σε εορτασμού της Παναγίας, συγκλώνησε το Πανελλήνιο και έγινε με την υπόδειξη του Ντεβέκη. Για τον Αλέξανδρο Ρδιάκο που έπεσε ηρωικά στα υψώματα της Τσούκας, αναφέρθηκε αναλυτικά ο κ. Σαβιγιάννης και πρέπει να μιλήσω περισσότερο. 9 Νοεμβρίου 1940 έχουμε την ίδρυση του Συντάγματος Εθελοντών Δωδεκανησίων. Εγώ, επειδή θα αναφερθεί ο κ. Καραμίτης παρακάτω, θα ήθελα μόνο να καταθέσω αυτό που βρήκα στο βιβλίο του κ. Φίνα από τη Λίδρο και αυτά που είχε γράψει ο Γιάννης ο Ζήγλης. Ο Γιάννης Ζήγλης, λοιπόν, στη συνέντευξή του το 1987 θα πει για το Σύνταγμα, όπου υπηρέτησε ως εθελοντής ο ίδιος. Η απόφαση των ηγετικών στελεχών της Δωδεκανησιακής Παροικίας Αθηνών Πειραιός να συσταθεί το Σύνταγμα Δωδεκανησίων πάνω σε εθελοντική βάση ήταν πραγματικά ηρωική, γιατί οι εθελοντές, ως Ιταλοί υπήκοοι, διέπραταν το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας κατά το Ιταλικό δίκαιο. Αν συλλαμβάνονταν εκμάλωτοι, θα έπρεπε να εκτελεστούν. Οι οικογένειες των περισσότερων έμειναν στα Δωδεκάνησα και ήταν στα χέρια της Ιταλικής κυβέρνησης για κάθε είδους δίωξη. Παρόλα αυτά, στο Σύνταγμα των Δωδεκανησίων έτρεξαν να καταταγούν όλοι σχεδόν οι Δωδεκανήσιοι της Ελλάδος. Προσήλθαν παιδιά 16-17 ετών και υπερήλικες. Και άλλα, βέβαια.
Θα αναφερθώ τώρα σε σημαντικά γεγονότα πριν εκπνεύσει η Γερμανοκρατία. 25 Δεκεμβρίου 1944, κατάληψη της Σύνης υπό τον συνταγματάρχη Άγλαν και τον διοικητή του συντάγματος συνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε με 800 ιεροβοηθήτες. Αρχίζει τώρα η αντίστροφη μέτρηση, αλλά προηγείται πάλι η αγγλική διοίκηση και κατοχή. Στις 8 Μαΐου 1945 παρακορήθηκαν τα Δωδεκάνησα στις συμμαχικές δυνάμεις και εγκαταστάθηκε στα νησιά η προσωρινή αγγλική διοίκηση, ενώ είχε υπογραφεί το πρωτόκολλο της χωρίς όρους παράδοσης των νησιών από τις γερμανικές δυνάμεις. Ο γερμανός στρατηγός Βάγνερ είχε υπογράψει το πρωτόκολλο παράδοσης της Σύνης στις 8 Μαΐου 1945. Παρόντες στην υπογραφή του πρωτοκόλλου ήταν ο διοικητής του Ιερού Λόγου, συνταγματάρχης Χριστόδουλο Τσιγκάντε, ο Άγγλος αρχιστράτηγος των δυνάμεων της Μέσης Ανατολής Πέτσερ, καθώς και η αντιπροσωπεία των Αμερικανών και Γάλλων υπό την προεδρία του Άγγλου Ταξία του Μόφα. Οικός πανηγυρίζει. Εθνική αντίσταση, ηρωική της μας σταθμάς. 9 Μαΐου 1945. Η χαρμόσυνη είδηση μεταφέρθηκε αστραπιαία από τη μια άκρη του νησιού ως την άλλη και οι γόοι, όπως όλοι το δεκανήσει, άρχισαν να παρηγυρίζουν. Ρίγη συγκίνηση και ενθουσιασμού πλημμύρισαν τις καρδιές των γόων όταν ο αρχιμανδρίτης Φιλίμωνας τους παρέθεσε ελληνικές σημαίες, οι οποίες ήταν έτοιμες να αναπτυχθούν σε λίγο σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Πολύ συγκινητική ήταν η στιγμή που ο ποντεστά της πόλου Βίτσι Πιστόνε παραχωρούσε τη θέση του στον διαβοή σε κλεγέντα δήμαρχο της πόλης, δικηγόρο Γεώργιο Κουτσουράδη. Ιουνίου 1946. Στο Παρίσι θα πάρθει απόφαση που αποτελεί σταθμό στην ιστορία της νεότερης ιστορίας της Δωδεκανήσου. Λίγες μέρες μετά, ελληνικό αεροπλάνο ρίχνει την ελληνική σημαία δώρο του Δημάρχου Αθηναίων. 10 Φεβρουαρίου 1947. Υπογράφονται στο Παρίσι από τους εκπροσώπους των συμμαχικών δυνάμεων της Ελλάδος και της Ιταλίας συνθήκη ειρήνης. Στο άρθρο 14 της συνθήκης αναφέρεται ότι η Ιταλία παρακορεί τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα καθώς και τις παρακείμενες νησίδες. Η συνθήκη αυτή επικυρώνεται από τις μεγάλες δυνάμεις στη Νέα Υόρκη. 31 Μαρτίου 1947. Μάιος 1947. 31 Μαρτίου 1947. Υποστολή της Αγγλικής Σημαίας, τέλος Αγγλοκρατίας. Παράδοση της διοίκησης από τον ταξίαρχο των Αγγλικών Δυνάμεων κατοχής της Δωδεκανήσου Πάρκερ στον αντινάβαρχο Περικλή Ιωαννίδη στη Ρόδο. Με την έβαρση της ελληνικής σημαίας και με την παρουσία ιεροβοηθητών ακούγεται χαρμόσυνα ο εθνικός ύμνος. Για την ΚΟ, 31 Μαρτίου 1947, θα μπορούσε να είναι και επαιτειακή αυτή η εκδήλωση, γιατί 31 Μαρτίου είναι μετά την άλλη εβδομάδα. Ο Άγγλος αξιωματικός επί των πολιτικών υποθέσεων Σμιθ παραδίδει τη διοίκηση στον Έλληνα ταγματάρχη Κρεκούπια. Οι κάτοικοι πανηγυρίζουν και οι ζητοκραυγές του πλήθους κάτω από το Δημαρχείο έφταναν τα ουράνια. 31 Μαρτίου, διάσκεψη Παρισίων, καταγράφηκε σαν η πιο λαμπή ημέρα της νεότερης ιστορίας της Δωδεκανήσου. 9 Ιανουαρίου 1948, με το υπαριθμό 518 νόμου της 4ης Ενασφαλιστικής Βουλής των Ελλήνων, ορίζεται ενίσχυση της Δωδεκανήσου Ρόδος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Αστυπάλια, Ανίσθηρος, Πάθμος, Κάλκι, Κάσος, Σύμι, Κος, Λέρος, Θήλος και Καστελόριζον, ως και παρακείμενες νησίδες προσαρτώνται εις το ελληνικό κράτος από τις 28 Οκτωβρίου 1947. Ο νόμος αυτός δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 9 Ιανουαρίου 1948. Η 7η Μαρτίου 1948 ορίζεται ως η ημέρα της τυπικής πανηγυρικής ενσωμάτωσης. Αλλά όπως είδατε, προηγήθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στην ενσωμάτωση. Η μέρα ιστορικής μνήμης, σταθμός για την νεότερη ιστορία της Δωδεκανήσου. Και σαν φούριος, σαν προσευχή, ακούγεται πάλι στους τελευταίους τύπους του λαϊκού μας ποιητή.
Ευλογημένον ο Θεέ να είναι το όνομά σου και αιώνια η δόξα σου, γιατί στο θέλημά σου συντρίβεται το άδικο, σφίγγουν οι ισχυροί, των σκλάβων εκπληρώνονται οι εθνικοί παλμοί. Πεδίο λοιπόν μαχών τα νησιά μας και ηρωικοί κάτοικοι μάρτυρες μιας τραγωδίας. Όσοι επέζησαν, εύχονται ποτέ ο τόπος να μην γνωρίσει παρόμοιες στιγμές. Με άγρυπνο μάτι, αλλά και αισιοδοξία, ας κοιτάζουμε μπροστά. Ευχαριστώ πολύ.